την είσοδο του Πλιστονίκη. Έχει δοθεί εκκήρυση της πρώτης υποδρομίας, έχει καλή εκκήρυση ο Ιαρινός, έχει καλή εκκήρυση ο Δι Μπάτλερ που θέλει να οδηγήσει από τη Δαναΐδα και την Έλα Ψηλάμου που θέλει και αυτή να τοποθετηθεί σε καλή θέση με τον Δι Μπάτλερ μπροστά. Έρχεται απ' έξω ο Φαμπρίνιο που θέλει και αυτός πλέον να διεκδικήσει την πρωτοπορία με την τρίτη Δαναΐδα εσωτερικά Έλα Ψηλάμου Πλιστονίκης που βελτίωσε τη θέση. Είναι τελευταίος ο Ιαρινός που δεν είχε καλή εκκήρυση. Δι Μπάτλερ μπροστά δίπλα, σχεδόν είναι ο Φαμπρίνιο. Στα δύο μήκυνη Δαναΐδα, η Έλα Ψηλάμου πιο πίσω, πιο έξω τρέχει ο Πλιστονίκης, είναι Αγκίνη, Σολώμα, υποπίεση στο σημείο αυτό. Ο Λεξέκοβο λίγο πίσω στο σημείο αυτό, καθώς είναι ταχύς ο ρυθμός που δίνουν τα δύο άλογα. Δι Μπάτλερ και Φαμπρινιό. 3-4 μήκη, έμεινε η Δαναΐδα στην τρίτη θέση. Έλα Ψηλάμου επίσης είναι κοντά. Ο Πλιστονίκης με την Αγκίνη, πιο πίσω ο Πάτης Πάουερ εσωτερικά, ο Λεξέκοβο εξωτερικά, η Σολώμα. Υποπίεση συνεχώς δεν μπορεί να βελτιώσει στο σημείο αυτό την θέση, καθώς ο Φαμπρινιό κοντά στο 7 είναι δίπλα από τον Δι Μπάτλερ, είναι στα 5-6 μήκη. Προσπαθεί τώρα η Έλα Ψηλάμου να περάσει, να γίνει, βελτιώνει τη θέση της. Να και ο Λεξέκοβο που αρχίζει το finish του στην πρωτοπορία, όμως επιστρέφει ο Δι Μπάτλερ και είναι στα 2 μήκη από τον Φαμπρίνιο. Η να γίνει, πιο πίσω θέλει με τον Πλιστονίκη να πλησιάσουν. Ο Δι Μπάτλερ στη στροφή είναι πρώτος, η να γίνει με τον Πλιστονίκη κάνουν finish. Πιο πίσω έμεινε ο Λεξέκοβο, ο Πάτης Πάουερ κάνει finish. Η να γίνει περνά μπροστά, Πλιστονίκης και ναι, ο Λεξέκοβο, η να γίνει όμως παίρνει το πλεονέκτημα, είναι στα 3 μήκη. Ο Λεξέκοβο και ο Πλιστονίκης θέλουν να την καταδιώξουν. Η Ναγκίνη έχει πλεονέκτημα όμως, το οποίο είναι σταθερό. Πιο πίσω είναι ο Πλιστονίκης και ο Λεξέκοβο που θέλει να καλύψει τα τελευταία μήκη. Ναγκίνη μπροστά, Λεξέκοβο είναι δυνατός. Ναγκίνη στην πρωτοπορία, Λεξέκοβο προσπαθεί. Όμως η Ναγκίνη θα κερδίσει. Πιο πίσω ο Λεξέκοβο, ο Πλιστονίκης και μάλλον ένα μεγάλο outsider στην αντιθέση, ο Τάρας Έντζελ.